τις γνωστές και αγαπημένες ελληνικές καντάδες στα σοκάκια και στους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου συνεχίστηκαν χθες το απόγευμα οι πλούσιες εκδηλώσεις του Ρεθυμιώτικου Καρναβαλιού. Για μια ιδέα που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια και πλέον μετουσιώθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες δράσεις του Καρναβαλιού. Όμορφες στιγμές, χαρούμενες στιγμές, ομορφαίνει η πόλη μας, ομορφαίνει η καρδιά μας, ομορφαίνουν όλοι γύρω μας και αυτό το νόημα έχουν κατάδεση, να χαλαρώσουν και ο κόσμος και να βγάλει κάτω ένα πιο χαρούμενο εαυτό του και να ξεχάσει τα πράγματα που κουβαλάει καθημερινά ο κόσμος. Συμβάλλουμε, πιστεύω, στο καλό κλίμα του Καρναβαλιού. Βοηθάμε την πόλη μας και περνάμε ωραία πάνω απ' όλα. Θυμόμαστε τα παλιά τραγούδια, ο κόσμος το χαίρεται και γενικώς είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για όλους μας. Το ραντεβού των Κανταδόρων είχε δοθεί το απόγευμα στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη για να ξεκινήσουν το μελωδικό του εριάνισμα στα σοκάκια της παλιάς πόλης με κατάληξη τη Μεγάλη Πόρτα. Είναι κάτι που ήθελα πάντα να το κάνω από παιδί, δεν ξέρω γιατί. Στο σπίτι τραγουδούσαμε πολύ, η μαμά μου τραγουδούσε πολύ ωραία. Τα ξέρω όλα τα τραγούδια χωρίς να έχω χρειαστεί ποτέ να τα διαβάζω, γιατί τα άκουγα από παιδί. Είναι κάτι νοσταλγικό, είναι πολύ ωραίο, είναι. Σε κοινωνικοποιεί. Ένα έθιμο και επειδή τα έχουμε χιλιοτραγουδήσει από τα μικρά τα μας όλα τα τραγούδια, δεν έχουμε ανάγκη ούτε στίχους ούτε παρτιτούρες. Στην πρώτη γραμμή του μουσικού ταξιδιού ήταν η Δημοτική Χοροδία Ρεθύμνου και άλλη μουσική της πόλης, όπου μαζί με τους καρναβαλιστές σιγοτραγούδησαν συμπαρασύροντας στο νοσταλγικό ταξίδι τους δεκάδες πολίτες. Να είμαι καλά. Πάντα. Ρεθυμνεί το καρναβάλι του καρναβάλι της Κρήτης. Έχει μαζευτεί κόσμος, πιστεύουμε να περάσουμε καλά και να περάσουμε όλο αυτό το μήνυμα ότι ξεκινάει κάτι ενδιαφέρον και κάτι γιορτινό σε αυτό το ρεύμα. Οι Κανταδόροι όμως αποτέλεσαν μια ευχάριστη έκπληξη και για ένα ζευγάρι νεόνυμφων από τα Χανιά, καθώς στην περιήγηση του Κώστα και της Φανής στο ιστορικό κέντρο για τις απαραίτητες φωτογραφίες του γάμου, τους συνάντησαν και σιγοτραγούδησαν μαζί τους. Να περάσει όλος ο κόσμος καλά στις απόκριες και να είναι προσεκτικοί στο δρόμο. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας των εκδηλώσεων του Ρεθυμιώτικου Καρναβαλιού είναι η Ανέκ Λάνης και η Blue Star Ferries.